Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα γεγονότα της εβδομάδας από τον Εθνικό Κήρυκα με την Ειρήνη Ζαχαριάδη. Ένα νέο 1981 δήλωσε ότι οραματίζεται για την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στην Αστόρια. Ο κύριος Κασελάκης ανανέωσε το ραντεβού του με τους ομογενείς για το επόμενο δίμηνο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, το οποίο είναι ένα θετικό βήμα για τους απόδημους. Επέλεξε τρία άτομα, τον Όφενα, την Ατάσα Ρωμανού και μένα, οι οποίοι είμαστε απόδημοι και οι τρεις μας είμαστε στην ουσία επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα με τις βαθιές ρίζες στην ομογένεια, έβαλε στις πρώτες τρεις θέσεις του ψηφοδελτίου έναν άνθρωπο, αξιόλογος όσο και να είναι, ο οποίος πήρε ελληνική ηθαγένεια και ήταν υπουργός της κυβέρνησης, ζώντας στην Ελλάδα. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά that was not the spirit of the law. Δεν ήταν το πνεύμα του νόμου. Εμείς στηρίσαμε το πνεύμα του νόμου. Και πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Θέλουμε η ομογένεια να έχει περιφέρειες. Θέλουμε η ομογένεια να εκλέγει κατευθείαν τους αντιπροσώπους σας. Λατρεύω τον Όφανα, αλλά δεν πρέπει ο Στέφανος να αποφασίζει ότι ο Όφανας είναι αντιπρόσωπό σας. Εσείς πρέπει να αποφασίζετε ποιον θέλετε να είναι αντιπρόσωπό σας. Εσείς πρέπει να εκλέγετε. Το χειροκροτάει και ο ίδιος. Και όταν το λάτσουμε, το ψηφίσετε κιόλας, εντάξει. Αν το μάθετε πολύ καλά, είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν ένα ψηφοδέλτιο κομματικό για ένα μπόνους πρώτου κόμματος. Να εκλέγετε τους δικούς σας αντιπροσώπους που καταλαβαίνουν τα προβλήματά σας και μπορούν να σας διασυνδέσουν με την Ελλάδα. Επίσης, για ποιο λόγο εσείς να ανοίγετε σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο? Επηρεάζεται η καθημερινότητά σας από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα? Όχι βέβαια. Εσείς πρέπει να ψηφίζετε για αξίες. Για αξίες. Πρώτα στους ανθρώπους που σας εκπροσωπούν και μετά, αν τυχαίνει να ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Η κομματικοποίηση της ομογένειας για μένα είναι μεγάλο σφάλμα σε όλο αυτό το σύστημα. Στην Ελλάδα έχει έρθει επιτέλους η μέρα που πρέπει να κάνουμε 1981 και πάλι. Πρέπει να χτίσουμε και πάλι κοινωνικό κράτος από την αρχή. Πόσο μάλλον πολιτική προστασία. Να μην καίγεται η Ρόδος για 11 μέρες, να μην καίγεται ο Εύρος για τόσες εβδομάδες και να είναι η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρώπης. Και επίσης, στο κοινωνικό κομμάτι, Γεωργία, θα προσθέσω το θέμα της στέγης. Δεν είναι δυνατόν να είμαι 35 χρονών αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και τόσα παιδιά 35 χρονών στην Ελλάδα να ζουν ακόμα με τους γονείς τους. Την ίδια ώρα με επιτυχία διεξήχθη το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Χαλκιδόνας 23 με 24 Οκτωβρίου. Το σχετικό ρεπορτάζ θα μας μεταφέρει ο συνεργάτης του Εθνικού Κήρυκα Θεόδωρος Καλμούκος. Με επιτυχία διεξήχθη το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Χαλκιδόνος με θέμα Οικουμενικό Πατριαρχείο 15ος και 16ος αιώνες, η εποχή της ανασυντάξεως. Το συνέδριο έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 24 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Grand Hyatt της Κωνσταντινούπολης, με συμμετοχή ιεραρχών ακαδημαϊκών καθηγητών και ιερέων. Η διοργάνωση του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από την Γεροντική Μητρόπολη Χαλκιδόνος σε συνεργασία με τις θεολογικές σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, επισημένοντας ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Η Εκκλησία, οι γονείς της στεναρός δια την περιφρούρηση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητος των υποδούλων και της παιδείας, ανωδική πορεία της οποίας παρατηρείται
κατά της τελευταίας δεκαετίας του 16ου αιώνα. Η εξέλιξη σε αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικώς στην αναζωογόνηση της αυτοσυνειδησίας του γένους ως κληρονόμου και συνεχιστού της αρχαίας ελληνικής και της χριστιανικής βυζαντινής πνευματικής και πολιτισμικής κληρονομίας. Επιστρέφοντας στην αμερικανική επικαιρότητα για το μακελιό που έλαβε χώρα στο Μέιν, για τις χορηγίες που χάνουν τα ελίτ πανεπιστήμια λόγω Μέσης Ανατολής, καθώς επίσης και για τον νέο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο συνεργάτης μας, Άρης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σας. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε αλλεπάλληλες επιθέσεις ενόπλου στην πόλη Λίουστον στην πολιτεία Μέιν. Και ο φερόμενος ως δράστης, λευκός και ταυτοποιημένος από την αστυνομία, διέφευγε την Πέμπτη παρά το ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας Αντροσκόγκιν. Στο μεταξύ, κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Penn αντιμετωπίζουν αντιδράσεις καθώς δεν κινήθηκαν γρήγορα και δυναμικά για να καταδικάσουν την Χαμάς και να καταγγείλουν τον αντισημιτισμό μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι μετά από χρόνια αυξανόμενης απογοήτευσης με τα σχολεία για αυτό που θεωρούν ως μια αριστερά πολιτική στροφή. Πολλοί μεγάλοι δωρητές έχουν ήδη ανακοινώσει σχέδια να σταματήσουν τις χορηγίες τους ή είπαν ότι επαναξετάζουν τα μελλοντικά τους σχέδια. Στο μεταξύ, η εταιρεία Meta του Facebook βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο της δικαιοσύνης. Περισσότερες από 40 αμερικανικές πολιτείες κατέθεσαν προσφυγή εναντίον του κολοσσού του διαδικτύου, στην οποία κατηγορούν τις εφαρμογές του Facebook και του Instagram ότι βλάπτουν την ψυχική και σωματική υγεία των νέων. Σε μια άλλη εξέλιξη στη δίκη Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο άλλοτε δικηγόρος του Michael Cohen στην κατάθεσή του την Τρίτη είπε ότι ο Donald Trump φούσκωνε αυθαίρετα την αξία του ακινήτου με σκοπό να εξασφαλίσει ευνοϊκότερα ασφάλιστρα. Επίσης και στην Ατλάντα, σε μια άλλη δίκη του Τραμπ, η Τζένα Έλις, επίσης μέλος της νομικής ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν προσπαθούσε να ανατρέψει την ήττα τους εκλογές του 2020, έγινε η τρίτη δικηγόρος του πρώην Προέδρου που ομολόγησε την ανοχή της στην υπόθεση παρέμβασης στις εκλογές από την εισαγγελέα της κομιτείας Fulton Fanny Willis. Η Έλις συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς με αντάλλαγμα μια ποινή χωρίς φυλάκιση. Τέλος, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει από το απόγευμα της Τετάρτης νέο πρόεδρο, τον Μάικλ Τζόνσον από την Ινδιάνα. Μπαίνει έτσι τέλος ένα διέξοδο 3 εβδομάδων μετά την αποπομπή του Κέβιν Μακάρθι. Ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικλ Τζόνσον είχε υποστηρίξει τις νομικές προσπάθειες αμφισβήτησης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, είναι πολέμιος των αμβλώσεων, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο γάμο μεταξύ ομοφύλων, ενώ δεν υποστηρίζει τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Διόλου τυχαίο που ο Τραμπ έδωσε την έγκρισή του να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής. Παράλληλα, βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα εν μέσω των μαζικών βομβαρδισμών των Ισραηλινών και ενώ επίκειται χερσαία επέμβαση. Βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση στη λωρίδα της Γάζας, ενώ απελπιστική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες θα αντιμετωπίζονται μόνο τα επείγοντα περιστατικά, καθώς τα καύσιμα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους τελειώνουν. Η υπηρεσία του ΟΗΕ στη Γάζα δήλωσε ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει τις δράσεις της λόγω έλλειψης καυσίμων, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο καυσίμων στη Γάζα, επειδή η Χαμάς χρειάζεται τα καύσιμα αυτά για τις επιχειρησιακές της υποδομές. Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντινάβαρχος Ντάνιελ Χάγκαρη, υποστήριξε ότι τα καύσιμα από την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών εκλάπησαν από τη Χαμάς. Και στο σημείο αυτό, πλησιάζοντας την ολοκλήρωση του δελτίου μας, θα περάσουμε στο Βασίλη Μαγαλιό για την εβδομαδιαία αθλητική σας ενημέρωση. Ισυχή, καλησπέρα σας. Η αθλητική ενημέρωσή μας ξεκινάει με τους αγώνες των ομάδων μας στην τρίτη αγωνιστική των κυπέλων Ευρώπης, όπου είχαμε απολογισμό 2 νίκες και 3 ήττες. Στο Conference League, ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το 73ο λεπτό από την κυπεδούχο Αμπερντίν, κατάφερε να πάρει το διπλό με επική ανατροπή 2-3. Νίκη για τον Ολυμπιακό στο Europa League με 2-1 επί της West Ham στο Καραϊσκάκης. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη γαλλική Ρεν, η ΑΕΚ με 3-1 από την Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ
και ο Άρης Λεμεσού στο ΑΜΕΓΑ με 1-0 από τη Real Betis. Μένουμε ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στα εντός των τυχών. Η 8η αγωνιστική της Super League είχε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και η τύχη του θα κριθεί στα δικαστήρια. Ο λόγος, το γεγονός ότι στο 49ο λεπτό, και ενώ το σκορ ήταν 1-1, κροτίδα που πέταξαν από την εξέδρα έσκασε κοντά στον Χουάνκαρ, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού να πέσει στο έδαφος. Το παιχνίδι διεκόπη οριστικά και τη συνέχεια του θα τη μάθουμε από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προχώρησαν με νίκες 2-0 επί του Ατρομήτου και 3-0 επί του Αστέρα αντίστοιχα. Συνεχίζουν στη δεύτερη θέση μαζί χέρι-χέρι. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Όφη που έμεινε στο 0-0 με τη Γηπεδούχο και Φυσιά. Στην έκτη η Λαμία που επικράτησε 2-1 του ΠΑΣ Γιάννηνα. Και μία θέση πιο κάτω ο Άρης που νίκησε 1-0 τον Πατσαραϊκό. Ενώ ο Πανετολικός με το 2-0 επί του Βόλου πέτυχε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Αλλάζουμε άθλημα και πάμε στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός στην αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής πέτυχε μία άνετη νίκη με 75-57 επί της ΕΦΕΣ στο ΣΕΦ και ανέβηκε στο 3-2 νίκες. Αντίθετα για την τέταρτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Μέσα στο ΆΚΑ γνώρισε την ήττα με 81-86 από τη Μακάμπι Τελαβίβ και έμεινε στο 1-3 νίκες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε από τον Εθνικό Κήρυκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!